Τα στοιχεία για το δημογραφικό σημαίνουν έναν ηχηρό συναγερμό για το μέλλον της χώρας. Ο Πρωθυπουργό μιλώντας στο συνέδριο Δημογραφικό 2023 ώρα για δράση, επισήμανε τις ανησυχητικές τάσεις του δημογραφικού προβλήματος, αναφέροντας ότι η χώρα κατέγραψε μία γέννηση ανά δύο θανάτους, ένα αρνητικό ισοζύγιο που κλιμακώνεται εδώ και μισό αιώνα. Έρχεται λοιπόν το σημερινό συνέδριο να εξετάσει έναν εθνικό κίνδυνο, ο οποίος βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, ένα κίνδυνο που όμως δεν πρέπει να γίνει καθεστώς. Πρόκειται βεβαίως για ένα πρόβλημα το οποίο απασχολεί όλη την Δύση, απασχολεί σχεδόν όλες τις αναπτυγμένες κοινωνίες, συνδέεται με το σύγχρονο τρόπο ζωής. Στη δικιά μας πατρίδα όμως επιβαρύνεται και από άλλες ιδιαιτερότητες. Η αλήθεια είναι ότι ο λαός μας είναι σήμερα από τους πιο γυρασμένους ...στην Ευρώπη. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ... ...μέσα σε μόλις έναν χρόνο γεννήθηκαν... ...8.800 λιγότερα παιδιά... ...ενώ η μέση ηλικία τεκνοποίησης των γυναικών... ...έχει αυξηθεί σημαντικά. Αν δεν αλλάξει κάτι τότε έως το 2050... ...θα είμαστε σχεδόν 1,5 εκατομμύριο λιγότεροι... ...ενώ οι 65 των και άνω θα αυξηθούν... ...έως το 2050 κατά 750.000. Το δημογραφικό αποτελεί ένα από τα μείζωνα προβλήματα και στην αυτοδιοίκηση πρώτου βαθμού. Εγώ θα επισημάνω δύο θέματα, νομίζω που αφορούν όλους τους δήμους, κυρίως τους περιφερειακούς, με τα χαρακτηριστικά των δικών μας δήμων Δημογραφικό πρόβλημα, πολύ έντονο, Τεράστιο. οπότε χρειάζεται κεντρικές πολιτικές και από την ΠΕΔ και από την ΚΕΔΕ, αλλά κυρίω από την κυβέρνηση, ναι. να δούμε πώ θα αντιμετωπιστεί αυτή η αιμορραγία. Ο Κυριάκο Μητσοτάκη έκανε ειδική μνήα στην ίδρυση του Υπουργείου Κοινωνική Συνοχή και Οικογένεια, ώστε η χώρα να ενοποιήσει τι προτεραιότητέ τη σε ένα εθνικό σχέδιο για το βασικό κύτταρο τη ελληνική κοινωνία, που είναι η οικογένεια. Βρισκόμαστε πια στο μετέχνιο τη λεγόμενη δεύτερη δημογραφική μετάβαση. Τα ζευγάρια κάνουν οικογένειε σε μεγαλύτερε ηλικίε, κάνουν όμω ταυτόχρονα και λιγότερα παιδιά η αντιμετώπιση του δημογραφικού είναι μια πολύχρονη και συχνά άνηση προσπάθεια και προποθέτει συμμάχου στο κράτος, τις επιχειρήσεις αλλά και του ίδιου του πολίτε, τόνισε ο Πρωθυπουργό.